Χαίρετε. Είμαι η Μαρία, η γιαγιά Μαρία που χορεύουμε το Harlem Shake, όπως το λέτε. Και σήμερα θα κάνουμε μία ταραμοσαλάτα, την οποία μας συζήτησε τη συνταγή κάποιος από το ίντερνετ. Κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κρεμμυδάκι μας, δύο κρεμμύδια. Αλέσανε, πολύ ψηλά. Ρίχνουμε τώρα το ταραμά. Ένα βαζάκι. Όλο. Όλο το βαζάκι για να κάνουμε μια ποσότητα. Πίστος, βάζουμε λίγο νεράκι μέσα. Εγώ δεν κάνω ποτέ με πατάτα ταραμοσαλάτα. Ναι, βγάζουμε ψύχα από ή φρυγανιά ή από φρέσικο ψωμί. Και βάζουμε λίγο νεράκι, το ανακατεύουμε για να μην βγαίνει αργότερα το λάδι. Και τώρα αρχίζουμε και χτυπάμε το κρεμμύδι μαζί με το χαβιάρι. Το χτυπάμε όσο πρέπει. Τώρα αρχίζουμε και ρίχνουμε σιγά σιγά το ψωμάκι ανακατεύοντας. Καλή μας φίλη, εάν φάτε ταραμοσαλάτα με το ψωμάκι που βάζω εγώ και κρατάει το πολύ μέσα στο ψυγείο και γίνεται και πιο νόστιμο από την πατάτα. Λέω, βάζουμε καλαμποκέλαιο αντί για λάδι που είναι από το ελαιόδεντρο. Διότι όταν θα βάλεις το λάδι το γνήσιο, μόλις το βάλεις στο ψυγείο, γιατί αυτό μπορεί να αντέξει και 2 μήνες. Όταν βάλεις από το λάδι, αυτό παγώνει και δεν είναι τόσο καλό όσο είναι αυτό. Θα πεις το λάδι εκείνο είναι λιγάκι πιο καλό, καλής ποιότητας, αλλά όμως και το καλαμπουκέλαιο το δίνει μια καλή γεύση. Γιατί το γνήσιο λάδι, όταν καθίσει μέσα στο ψυγείο η ταραμοσαλάτα, αρχίζει και βγαίνει το λάδι και πηγαίνει γύρω-γύρω, ενώ αυτό μένει μέσα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα να πεις ότι το λάδι βγαίνει από το ψωμάκι, από τον ταραμάκι, είναι σαν να στραγγίζεις μια μακαρονάδα. Και ρίχνουμε λιγάκι. Λαδάκι θα ρίξουμε όσο παίρνει. Πρέπει να είναι χοντρό, όπως είναι τώρα. Παράδειγμα, να βάλετε σε ένα ποτήρι, εγώ επειδή είμαι μαθημένη το πόσο θα ρίξω, αρχίζουμε και ρίχνουμε σιγά σιγά το λεμόνι. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ένα ποτήρι λεμόνι. Θα το ρίχνετε λίγο μέχρι που να πείζει και αν θέλει άλλο λεμόνι θα ρίχνουμε. Αυτή είναι η ταραμοσαλάτα μας και είναι έτοιμη. Το λεμονάκι αυτό ήταν για 2 βάζα τα χαβιάρι. Έτσι τελειώσαμε την ταραμοσαλάτα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε. Τώρα θα τελειώνουμε από αυτό και θα κάνουμε μία τυροκαυτερή. Okay. Bye. Γεια σας. για τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεφτά. Εδώ έχουμε τελειώσει την ταραμοσαλάτα και βάλαμε, δεν είναι μόνο αυτό, έχει άλλα 3 τέτοια τασάκια. Κάναμε με σχέδιο για να φαίνεται πολύ ωραίο, γιατί εγώ δούλευα
σε μέρη που κάνανε, σε νοσοκομεία, σε γάμους, σε διάφορα τέτοια... Πώς θα πω τώρα. Σε τέτοια μέρη τα οποία μας μαθαίνανε και μαθαίναμε και βλέποντας φτιάχναμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αν σας αρέσει, κάντε το κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά.